Κυρίες και κύριοι, σήμερα ήρθε η μέρα για να φτιάξουμε τσιμιτσάγκας. Δεν σας έβρισα, τα έχετε φάει, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Όταν πηγαίνετε στα μεξικάνικα, σίγουρα παίρνετε και σαντίγιας, παίρνετε και τσιμιτσάγκας, παίρνετε και γουακαμόλε, παίρνετε όλα αυτά τα καλούδια. Οπότε σιγά σιγά πρέπει να δείξουμε πώς τα φτιάχνουμε σπίτι, γιατί δεν είναι τίποτα. Σε 10 με 15 λεπτά τα τσιμιτσάγκα μας θα είναι έτοιμα και θα είναι τα πιο νόστιμα που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να κάνουμε τσιμιτσάγκας χρειαζόμαστε τορτίγες, τις έχουμε στην άκρη και μια πολύ πολύ ωραία γέμιση με κιμά. Οπότε πολύ βασικό είναι να μάθουμε το πώς γίνεται η σαλτσούλα μας, η γέμιση, που είναι πάρα πολύ εύκολη. Θέλουμε ένα τηγάνι, κανονικά βάζουμε σπορέλαιο. Εμείς θα βάλουμε ελαιόλαδο, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και μας αρέσει το ελαιόλαδο. Δεν θα βάλετε πολύ, θα βάλετε περίπου 2 κουταλιές της σούπας, είναι αρκετές, γιατί θα βγάλει στη συνέχεια και ο κιμάς μας λαδάκι και δεν θέλουμε να βγουν πολύ λιπαρά, γιατί θα βάλουμε μέσα και τυρί. Λοιπόν, κρεμμύδι σκόρδο. Ένα κρεμμύδι, το ψιλοκόβουμε. Εδώ θέλουμε να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι, γιατί η σάλτσα μας θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Σε 5-10 λεπτά και θα είναι έτοιμη. Οπότε θέλουμε το κρεμμύδι μας να είναι ψιλοκομμένο για να μπορέσει να ψηθεί σωστά. Μία σκελίδα σκόρδο που μπορείτε να βάλετε μέχρι και 5. Ξέρετε πόσο σας αρέσει το σκόρδο, εντάξει. Άμα σας αρέσει πολύ το σκόρδο, μπορείτε να βάλετε όσο σκόρδο θέλετε. Κρέμμυδι και σκόρδο μέσα στο τηγάνι. Και ξεκινάει όλη αυτή η όμορφη διαδικασία. Που είναι πολύ εύκολη συνταγή. Απλά αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι για να πετύχει αυτή η γέμιση, πρέπει να δώσουμε χρόνο στο καραμέλο μάλλον των υλικών. Βάζω κρέμμυδι σκόρδο, θα καραμελώσω. Βάζω κιμά. Θα καραμελώσω και στη συνέχεια θα προσθέσω όλα τα υπόλοιπα. Γιατί άμα απλά τα βράσω όλα μαζί, στο τέλος δεν βγαίνει πάρα πολύ ωραία γέμιση. Επειδή έχει και ωραία υλικά, αλλά είναι πολύ γρήγορη σάλτσα, πρέπει να πάρω το μέγιστο της γεύσης από κάθε υλικό που ρίχνω στο τηγάνι. Οπότε, καραμελώνουμε το κρεμμύδι και μόλις καραμελώσω το κρεμμύδι, θα ρίξουμε μέσα στο κιμά. Και με το που καραμελώσει πάρα πολύ ωραία το κρεμμυδάκι μας, βλέπετε πώς θα καραμελώσει, ρίχνουμε μέσα το κιμά. Φρέσκος, ωραίος κιμάς, μοσχαρίσιος και θα ρίξουμε μέσα όλα τα μυρωδικά μας. Δηλαδή, μπουκοβό, κύμινο και πάπρικα. Τώρα πρέπει να τα ρίξουμε γιατί πρέπει να τα σοτάρουμε, να αρωματίσουμε το κρέας μας και πρέπει ουσιαστικά να βγάλουμε όλα τα αρώματα από τα αρωματικά μας. Πολύ πιο έντονα θα βγουν άμα σοτάρουμε καλά. Αλάτι πιπέρι βέβαια. Και μην το λυπηθείτε, βάλτε αλατάκι. Γιατί έχουμε αρκετό κιμά μέσα και γενικά θα βάλουμε αρκετά στοιχεία που έχουν γλυκιά γεύση, όπως είναι το καλαμπόκι, όπως είναι η ντομάτα, η κέτσαπ. Οπότε χρειαζόμαστε αλατάκι για να ισορροπήσει. Θα ρίξω και λίγο πιπέρι εδώ και θα ανακατέψουμε καλά. Να σοτάρουμε το κιμά μας, να καραμελώσει ο κιμάς και να βγάλει όλη του τη γεύση. Καθώς καραμελώνει ο κιμάς μας, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε λίγο έτσι spicy γεύση μέσα στο κιμά. Έχουμε βάλει τον μπουκοβό, είναι καυτερό, αλλά έχω μία ή μία αποξηραμένη πιπεριά τσίλι. Θα κόψω και αυτή, γιατί θέλω να γίνουν καυτερά τα τσιμιτσάγκας μου. Θα ρίξω και αυτήν μέσα. Και θα αφήσω να σοταριστεί μαζί με το κιμά και όλα τα μυρωδικά. Θέλει περίπου 2 με 3 λεπτάκια. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που παίρνει. Δεν ανακατεύουμε όλη την ώρα. Ανακατεύουμε λίγο, παίρνει χρώμα, ξανανακατεύουμε. Και μόλις πάρει ωραίο χρώμα, βροχιδώνω όλα τα υπόλοιπα υλικά και σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμο. Με το που πάρει ωραίο χρώμα ο κιμάς μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, κέτσαπ. Μας αρέσει η οξύτητα, μας αρέσει η γλυκάδα που έχει κέτσαπ και φυσικά μας αρέσει η πυκνότητα που έχει, γιατί θα δώσει σώμα τελικά στη σάλτσα μας. Οπότε ρίχνουμε μέσα την κέτσαπ, ρίχνουμε μέσα την ντομάτα μας. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκα ντομάτα αν θέλετε. Αλλά εγώ προτιμώ να βάλω μια ντομάτα κονκασέ. Ουσιαστικά μέσα. Ρίχνουμε μέσα τα φασόλια. Το καλαμπόκι. Ανακατεύουμε. Και σιγοβράζουμε μέχρι που να δέσει η σάλτσα και να δέσουν όλα μας τα υλικά. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει γίνει η σάλτσα μου. Έχει ρουφήξει όλα τα ζουμιά. Οπότε αφήνω στην άκρη να κρυώσει καλά και μόλις κρυώσει θα τυλίξω τα τσιμιτσάγκας μου. Και μόλις κρυώσει τελείως η γέμισή σας, ήρθε η ώρα να ετοιμάσετε τα τσιμιτσάγκας σας. Τελευταίες πινελιές μέσα στη γέμιση. Λίγο κόριανδρο, λίγο μαϊντανό. Ο κόριανδρος ξέρω ότι δεν αρέσει σε όλους, οπότε προαιρετικά το κόριανδρο άμα δεν σας αρέσει. Λίγο εδώ, θα κρατήσω και λίγο γιατί χρειάζομαι για το τέλος, για το σερβίρισμα. Βάλαμε τον κόριανδρο, βάλαμε το μαϊντανό και βάζω και το τυρί μέσα. Ανακατεύω καλά. Υπάρχει και άλλος τρόπος να βάλουμε τυρί και από πάνω τη γέμιση ή μπορούμε να βάλουμε το τυρί κατευθείαν μέσα. Εμένα μου αρέσει γιατί το τυρί γίνεται ένα με τη γέμιση και είναι πολύ πιο ωραίο. Κοιτάξτε εδώ,
Γιατί καθώς ψήνεται, θα λιώσει ομοιόμορφα, θα πάει σε όλη τη γέμιση και θα γίνει καταπληκτικό. Και τώρα, ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά, αφήνουμε να κάψει και παίρνουμε τις τορτίγες μας. Μικρές, μεγάλες, ό,τι σχήμα θέλετε. Παίρνουμε από τη γέμιση, βάζουμε εδώ και δεν τη λυπόμαστε. Πρέπει να γίνουν έτσι μπαμπάτσικα. Θα κάνουμε μεγαλούτσικα. Νομίζω ότι είναι αρκετή αυτή η γέμιση. Πολύ απλά γυρνάμε, γυρνάμε, γυρνάμε. Γυρίστε καλά. Βάλτε την εδώ. Πρώτη είναι έτοιμη. Πατήστε λίγο. Θα κάνω άλλες 2-3. Δύο θα κάνω για να σερβίρω ωραία. Βάζω λίγο από τη γέμιση εδώ. Γυρνάω. 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 Ωραίο θικάκι. Γυρνάω. Τέλος, βουαλά. Δύο. Θα κάνω κι άλλο ένα. Ένα. Δύο. Γυρνάω, γυρνάω. Έλα, όλα δώσε το τηγάνι. Όχι πολύ, ίσα ίσα λίγο. Να βρέξουμε το λαδάκι, γιατί θέλουμε απλά να δέσουν τα τσιμιτσάνικα μας. Βάζουμε από την κάτω πλευρά, εδώ. Βάζουμε εδώ. Βάζουμε και εδώ. Και ετοιμάζουμε όσα θέλουμε. Και καθώς τα ετοιμάζουμε, φροντίζουμε να έχουμε ένα ωραίο ξύλο κοπής και να σερβίρουμε με όλα τα συναφή που πρέπει. Δηλαδή, guacamole. Hot sauce, που ουσιαστικά είναι σος ντομάτας που είναι καυτερή. Sour cream ή γιαουρτάκι. Αρκετό lime, για να μπορέσει κάποιος, άμα θέλει, να βάλει και λίγο lime. Λοιπόν, και με το πάρουν ωραίο χρώμα, κοιτάξτε εδώ πώς θα γίνουνε. Ωωω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 ω
και εδώ. Και καθώς ζεσταίνεται μέσα, λιώνει το τυράκι, δένει μαζί με τη γέμιση και γίνεται χαμός. Οπότε θέλει ίσα ίσα άλλα 10-20 δευτερόλεπτα. Θέλετε να κόψουμε και μέσα να δούμε πώς είναι. Πριν κόψουμε, θα ρίξω λίγα μυρωδικά από πάνω. Εδώ και εδώ. Δεν προβλέπετε, αλλά θα ρίξω μια σταγιά ελαιόλαδο από πάνω γιατί μου αρέσει. Και το πιο ωραίο πλατό του κόσμου είναι έτοιμο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ένα κουταλάκι, δύο κουταλάκια, τρία κουταλάκια. Και η επιλογή είναι δική σας. Θέλετε να βάλετε guacamole, θέλετε να βάλετε μία hot sauce, θέλετε να βάλετε sour cream, θέλετε να βάλετε και τα τρία. Γίνεται. Θα πάρω το chimichanga μου και θα βάλω λίγο γιαουρτάκι ή sour cream, ό,τι θέλετε. Και λίγο hot sauce. Ο Θεός να με βοηθήσει αυτό το πράγμα να το φάω. Αλλά πριν το φάω, θα σας πω να κάνετε subscribe, να κάνετε comments κάτω από το βίντεο και να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας και μην ξεχάσετε οπωσδήποτε να συνοδεύσετε αυτό το υπέροχο street food με μια παγωμένη Coca-Cola. Γεια μας!